Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Πάρτε μια εσάνς για να πάμε κατευθείαν στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Λοιπόν, φτάνει. Την πήρατε την εσάνς. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ζεστός από τη μάχη της Βουλής. Σας έβρεπα μέχρι πριν λίγα λεπτά να τοποθετήσετε. Και διάβασα ήδη και ένα tweet το οποίο κάνατε. Κάνετε λόγο για σκάνδαλο Μέγα, ότι ο κύριος Καμένος παραδέχθηκε απίστευτα πράγματα και επειδή, να σας είμαι ειλικρινής, αυτή η υπόθεση γίνεται πολύ μπερδεμένη ακόμα και για μας που την καλύπτουμε, πόσο μάλλον για τον κόσμο, θα ήθελα αρχικά να σας ζητήσω το συμπέρασμά σας από τη σημερινή συζήτηση. Καταρχάς, ποιο είναι? Ανέβασα μόλις πριν από λίγο, τώρα λέει, νόμως μπαίνατε στο Facebook, ένα σύντομο ιστορικό που έγινε σήμερα στη Βουλή. Να σου πει ποια λόγια μπορώ, γιατί οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν αυτά που γίνονται σήμερα. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που έχουμε ζήσει σήμερα είναι πρωτοφανές. Εγώ ομολογώ ότι δεν μπορούσα να πιστέψω θα το ζήσω ποτέ. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ήρθε στη Βουλή και ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγόρησε τον κύριο πρέσβη μας στη Σαουδική Αραβία και τον πρόξενό μας στη Σαουδική Αραβία ότι είναι προδότες. Διότι ο κύριος Τσίπρας, αν δεν το καταλάβατε, είπε ότι ο κύριος πρέσβης και ο κύριος πρόξενος εργάζονταν για έναν άλλον μεσάζοντα, τον οποίο τον ονόμασαν ως Σφακιανάκη, δεν έχω την τιμή να τον γνωρίζω, και ότι στην ουσία ο πρέσβης και ο πρόξενος, ως ενεργούμενο του Σφακιανάκη, δούλευαν ενάντια στα συμφέροντα της Ελληνικής Δημοκρατίας και πήγαιναν για να μειώσουν το τίμημα το οποίο μας έδιναν οι Σαουδάραβες. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα στη Βουλή τον Ελλήνο Πρωθυπουργό της χώρας να κατηγορεί για εσχάτη προδοσία ένα πρέσβη? Όχι. Αυτό έγινε σήμερα. Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό έγινε σήμερα. Για να ξεφύγει ο κύριος Τσίπρας από την δύσκολη θέση την οποία βρίσκεται στην προσπάθειά του να διασώσει τον κύριο Καμένο, θα σα πω δε, επειδή είχα τον παγκοσμίω τον κύριο Τσίπρα πολλά χρόνια, όσο άνετο ήταν στα πρώτα 10 λεπτά τη ομιλία σου που μίλησε γενικά πολιτικά, τότε γενικώ ξέρει να τα λέει, έχει ένα ταλέντο. Όταν μπήκε στην ουσία της υποθέσεως, αξίζει να το δείτε, κόπιαζε, έλεγε άλλα ντάλλον, διάβαζε λάθος έγγραφα. Ένας πάρα πολύ κακός Τσίπρας, να θυμίσω και έπειτα. Γιατί είναι προφανές ότι δεν έχει ιδέα γιατί μιλούσε. Ωραία. Στην προσπάθειά του όμως να υπερασπιστεί τον κύριο Τσίπρα, έκανε τη μεγίστια πρέπει. Εγώ το ξεκαθαρίζω ότι από εδώ και μπρος πρέπει, μετά την καταγγελία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, αλλά και του Υπουργού Άμεσα Θεολογία του, ότι ο πρόξενος και ο πρέσβης ήταν ενεργούμενοι ενός κυρίου Σφακιανάκη. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο παρά η ελληνική δημοκρατία να αποτάξει και τον πρέσβη και τον πρόξενο αφού προηγουμένω προχωρήσει σε αναγκαίες δικαστικές έρευνες. Αν έχουμε έναν πρέσβη ο οποίο δουλεύει για έναν μεσάζοντα ει βάρο των συμφερόντων τη ελληνική δημοκρατία, δεν κάνει για ποια δουλειά, φαντάζομαι, συμφωνούμε. Δύο πράγματα, αντιπρόεδρε. Το ένα είναι, εσεί ξέρετε ποιο είναι αυτό ο κύριο Σφακιανάκη, έχει κάποια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Και το δεύτερο που ήθελα να σα ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι παραδέχθηκαν. Είδα μόνο ένα βιογραφικό τη κουτί τη Παντώνα του κ. Παξεβάνη από λίγο. Εγώ δεν τον ξέρω τον κ. Σφακιανάκη, δεν έχω ιδέα τη. Σα λέω ότι μεταφέρω αυτό που διάβασα στο κουτί τη Πανδώρα. Όπω προσπάθεια να τον συνδέσει με τη Νέα Δημοκρατία που ξεβάλλει με κάτι παλαβάκι. Αλλά έχει ένα βιογραφικό που μου λέει πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λέει φοβερέ σπουδέ, θέσει δίπλα στο βασιλιά τη Αραβική Αραβία, διάφορα τέτοια. Δεν τον ξέρω όμω, είναι άγνωστο. Δεν τον ξέρω ούτε ω όνειμο, ούτε ω όνομα, ούτε ω αντρόσωπο. Μου είναι παντελώ άγνωστο. Να πούμε και ότι ο πρώην Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, και αυτό μέσω Twitter, είπε ότι δεν ήταν ποτέ σύμβουλο ιδιωτικοποιήσεων το 2011 ο κ. Σφακιανάκη και έκανε λόγο για λάσπη στον ανεμιστήρα. Κλείνω την παρένθεση, με συγχωρείτε. Εντάξει, η λάσπη έχουσε πολύ, αλλά εγώ θέλω να μείνω στο μείζον. Ναι, ο κύριος πρωθυπουργός της χώρας κατηγόρησε έναν εν ενεργεία πρέσβη του ελληνικού διπλωματικού σώματος ως προδότη. Δεν είπε τη λέξη προδότη ο Τσίπρας. Είπε όμως ότι ο κύριος πρέσβη λειτουργούσε υπέρ του Σφακιανάκη και όχι υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας. Άρα είναι προδότης. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Τι άλλο βγάζετε από την σημερινή συζήτηση? Γιατί σήμερα υποτίθεται ότι ίσως έκλεινε το όλο θέμα, αν εδώ έχουμε σκάνδαλο. Σήμερα να έχει κλείσει. Σήμερα άνοιξε. Αν με ρωτάτε πότε άνοιξε, η αλήθεια είναι σήμερα. Γιατί οι δικαιολογίες του κυρίου Τσίπρα δεν πείθουν κανέναν, αλλά το κυριότερο, η δευτερολογία του κυρίου Καμένου, νομίζω ότι δεν αφήνει καμία μολύβη, δεν έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Ο κύριος Καμένος ξεκίνησε λέγοντας: καταθέσαμε όλα τα έγγραφα, ζητήσαμε πέντε φορές. Τα έγγραφα που κατέθεσε ο κύριος Καμένος δεν απάντησε κανένα από τα ερωτήματα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καμένος κατέθεσε μια σειρά εγγράφων ότι οι υπογραφές που είναι στην αξιοδότηση που έχει παραδώσει είναι αληθινές. Είναι σαν να πάω εγώ σε ένα έγγραφο και να γράψω, προσέξτε, ότι χαρίζω το ραδιόφωνο του Άλφα σε ένα φίλο μου.
Και μετά να πάει κάποιο σε μια δημόσια υπηρεσία και να πει αυτή η υπογραφή που έχει βάλει ο Γεωργιάδης είναι πραγματική, του Γεωργιάδη, και να πει το ΚΕΠ, πώς κάνουμε το γνήσιο της υπογραφής, ναι, αυτή η υπογραφή του Γεωργιάδη. Εμείς δεν είπαμε ότι το έγγραφο είναι πλαστό, για να μας απαντήσει ο κ. Καμένος στο ότι η υπογραφή αυτή είναι αληθινή. Εμείς είπαμε ότι η υπογραφή αυτού του ανθρώπου που παρουσιάζει δεν δεσμεύει το κράτος της Οδικής Αραβίας. Δηλαδή, σαν δύσκολο παράδειγμα, αν εγώ ο Γεωργιάδης υπογράψω ένα χαρτί που χαρίζω σε κάποιον το ραδιόφωνο του Α και η υπογραφή μου είναι πραγματική, σημαίνει ότι εγώ έχω χαρίσει το ραδιόφωνο του Α, γιατί ήταν δικό μου το ραδιόφωνο του Α για να το χαρίσω. Κατανοητό. Το ίδιο το έγγραφο δεν το αμφισβητείτε εσείς, γιατί βλέπω κάποιες διαρροές. Δεν αμφισβητούμε την πλαστότητα εμείς του εγγράφου, παρόλο που το έγγραφο οφείλει να σου πω ότι έχει πολλά ερωτηματικά. Γι' αυτό σας ρωτάω. Έχει κατευθυντικά λάθη, έχει άλλο όνομα στο ένα, άλλο όνομα στο άλλο κλπ. Αυτό όμως είναι για το κλείνουν οι ειδικοί. Εγώ σε αυτό το μείζον εδώ είναι ότι αυτό που τους έλεγε ο πρέσβης είναι ότι αυτή η υπογραφή όχι ότι είναι ψεύτικη, αλλά δεν δεσμεύει το κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, είναι άσχετη. Και τι αποδεικνύεται στην πορεία των πραγμάτων? Πήραμε τα λεφτά. Όχι, δεν τα πήραμε τα λεφτά. Γιατί δεν τα πήραμε τα λεφτά? Γιατί οι Σαουδάραβες δεν αναγνωρίζουν αυτή τη συμφωνία. Και ποιος παραδέχθηκε σήμερα στη Βουλή ότι οι Σαουδάραβες δεν αναγνωρίζουν αυτή τη συμφωνία? Ο κ. Πάνος Καμένος, στη δευτερολογία του. Όπως ξέρετε τι είπε, θα δούμε δύο βασικά που είπε. Τρία. Ότι έχει συναντήσει πολλές φορές τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στο γραφείο του και του έχει ζητήσει να μας πει εάν η συμφωνία ισχύει, και ο πρέσβης του έχει ζητήσει περισσότερο χρόνο. Δεν του είπε ότι ισχύει, ούτε δεν ισχύει. Του έχει ζητήσει περιμένανε με αυτό. Άρα ο πρέσβης δεν γνωρίζει αυτή τη συμφωνία. Δεύτερον, είπε εν τη ρήμη του λόγου του κ. Καμένος ότι με ρώτησε ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας πόσα είναι τα χρήματα και του είπα 66 εκατομμύρια. Και είπε ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας τώρα, για 66 εκατομμύρια δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα. Άρα ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας αγνοεί και το τίμημα όπου υπάρχει μια συμφωνία που υποτίθεται είναι της Σαουδικής Αραβίας. Είπα και ένα τρίτο κ. Καμένος, ότι έστειλε επιστολή στον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπου του ζητούσε να πάει ο κ. Καμένος και να τον δει από κοντά να μιλήσει για αυτή τη συμφωνία. Και ότι ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, παρόλο ότι ο Έλληνας Υπουργός του έστειλε μια τέτοια επιστολή, δεν του έχει απαντήσει καν μέχρι σήμερα. Δεν τον έχει φτύσει κατά την λεγόμενο. Άρα ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προφανώς δεν αναγνωρίζει αυτή τη συμφωνία, αφού δεν μπαίνει καν στον κόπο να απαντήσει στον Έλληνα ομόλογό του. Μάλιστα. Και προσέξτε το ακόμα πιο αμήνυτο. Μας είπε ο κ. Καμένος ότι ελέγχεται το αξίωμα Παπαδάκης, προσέξτε για ποιο πράγμα, για το ότι απεκάλυψε στην αντιπροσωπεία των Σαουδαράβων κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Τη μεταφορική. Ποια συμφωνία? Αυτή που υποτίθεται είναι των Σαουδαράβων. Ναι. Μπορώ εγώ να αποκαλύψω στον κύριο Κοντομινά μια συμφωνία σημαντική για το ραδιόφωνο του Α? Μπορεί δηλαδή εγώ να ξέρω μια συμφωνία για το ραδιόφωνο του Α που δεν ξέρω ο κύριο Κοντομινάς? Κύριε Αντιπρόεδρε, αν έχετε λίγο χρόνο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όχι, και επανερχόμαστε. Δεν καταλαβαίνετε γιατί πράγματα μιλάω τώρα. Προσπαθούμε. Ναι, για να προσπαθούμε κάνω ψέματα. Να καταλάβουν και οι ακροατές. Γιατί άντε να το καταλάβουμε εμείς μεταξύ μας. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι πολύ βρώμικο έχει αυτή η συμφωνία. Επανερχόμαστε σε δύο λεπτά, Αντιπρόεδρε. Ναι. Άλφα. Επιστρέψαμε, είστε στον Α989 και συζητάμε για το τι έγινε στη Βουλή, τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Πάνος Καμένος στην επίκαιρη επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για την πώληση οπλισμού στην Σαουδική Αραβία, και μάλλον ανοίγουν νέα ερωτήματα, μπαίνουν νέα ονόματα μέσα στο παιχνίδι. Στην άλλη άκρη της γραμμής παραμένει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο ακούσαμε σήμερα να τοποθετείται πολλές φορές μέσα στην Βουλή. Κύριε Γεωργιάδη, διέρεε η κυβέρνηση ότι κάτι θα έφερνε σήμερα για να σας κολλήσει στον τοίχο, και ακούσαμε για μια υπόθεση επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ένα ταξίδι στην Ρωσία. Μαζί μάλιστα ανέβασε ο Πάνος Καμένος και ένα καρέ από εκείνη την επίσκεψη. Ήταν και ο νυν πρόεδρος, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, εκείνο το ταξίδι, όπου λένε από την κυβέρνηση ότι μαζί στο αεροπλάνο στην αποστολή είχε πάει ο κύριος Παπαδόπουλος με τον πατέρα του, ο μεσάζοντας δηλαδή, και ότι εκεί πέρα ουσιαστικά χαρίστηκαν 67 εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορώ να αγνώ παντελώς την ιστορία. Μου λέτε τώρα για μια υπόθεση προ 30 ετών.
κύριο Καμένη δεν μπορεί να μην ήταν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, που εξελέγει με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, ήταν διορισμένο σε ένα δημόσιο οργανισμό από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Άρα ήταν ευρύτερα κυβερνητικό έλεγχο εκείνη τη κυβερνήσεω, την οποία σήμερα κατηγορεί. Τώρα, το τι ακριβώ ήταν ο πατέρα του κ. Παπαδόπουλου και τι ακριβώ έκανε ο τότε ιό νυν Βασίλη Παπαδόπουλου, μου είναι τελείω άγνωστα γεγονότα. Και δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση την οποία συζητάμε. Άλλωστε, ο κ. Παπαδόπουλο καταδικάστηκε ελαφρυμπόρο το 2014. Άρα δεν μπορεί κάποιο να ήξερε το 1991 ότι το 2014 ο γιο του πατέρα θα καταδικαζόταν για ελαφρυμπόριο. Αυτά είναι αστείωτε να τα συζητάμε. Ναι. Θεωρείτε ότι πήγαν να προσανατολίσουν την συζήτηση. Προφανώς το είναι το γνωστό του Καμένου. Δεν μου λυγμένο για τον πατεράκι. Δεν δει σάκμα τον Καμένο. Ο Καμένο για να γλιτώσει θα πετάξει λάσπη σε όποιον που πανέβει μπροστά του. Ναι. Μέχρι να τον μεταφέρει τα νερά στη Βουλή. Αρκεί να φύγει εικόνα, να φύγει πίεση από τον ίδιο. Δεν του σώζουν αυτά, αγαπητέ. Ξαναλέω. Ένα πρωθυπουργό, ένα υπουργό άμυνα κατηγορήσαν ω προδότε τον πρέσβη και τον πρόξενο. Με αυτό θα ασχολούμαστε από αύριο. Ναι. Έχετε ξανακούσει τέτοια κατηγορία βαριά? Το καταλαβαίνω. Απλά να σα είμαι ειλικρινή, δεν βλέπω να έρχονται κάποια νέα στοιχεία ή να κλείνει κάπω η υπόθεση όσον αφορά τι ευθύνε του υπουργού. Μετά από τι αποκαλύψει του κ. Καμένη ότι ο πρέσβη τη Αττική Αραβία αγνοεί τη συμφωνία και ότι δεν ήξερε ότι το τίμημα. Πώς να κλείσει? Αυτή η υπόθεση θα πάρει διεθνείς διαστάσεις τώρα. Ήδη ανέβασε στο Twitter μου στο διάλειμμα του της εκπομπής, έστω το Al Jazeera, ολόκληρη αναφορά σε αυτό που έγινε. Σε λίγο θα δείτε τα μπλακή και η Σαουδική Αραβία θα τη συζητήσει, αναπόφευκτα. Εσείς έχετε απευθυνθεί στην πρεσβεία μας στην Αθήνα, σαν Νέα Δημοκρατία? Έχετε επαφές από τον κύριο Κουμουτσάκο, την πρεσβεία με συγχωρείτε, τη Σαουδική Αραβία? Ναι. Δεν μπορούμε εμείς ως αντιπολίτες να κάνουμε αυτό το πράγμα. Οι πρεσβείες μιλάνε με τις κυβερνήσεις. Ναι. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε πιστευτικές πληροφορίες ως αντιπολίτευση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Φαντάζομαι όμως, αφού είναι πλάκι πια και ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας από τον κύριο Καμένο συζήτηση, αργά ή γρήγορα υπάρχει αντίδραση και από εκεί, αναμφίβολα. Αλλά σας λέω την ουσία τώρα. Πέρα το τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, τι λέω εγώ, τι λέει ο Καμένος, τι λέει ο Τσίπρας. Τα λεφτά, ρε παιδιά, τα πήραμε? Όχι. Άρα η συμφωνία ίσχυσε? Όχι. Άρα είχε δίκιο ο πρέσβης που έλεγε ότι αυτή η υπογραφή δεν δεσμεύει το κράτος της Αττικής Αραβίας και ότι κακός εμπλέκεται με τον Παπαδόπουλο. Ασχέτως αν είναι καλός κακός ο πρέσβης, αυτό που έλεγε δικαιώθηκε. Μα δικαιώθηκε από την εξέλιξη. Δεν ξέρω να δεν τι εννοώ. Ναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που δεν υπήρξαν λεφτά, το χειρότερο που μπορεί να υποθεί είναι ότι επιχειρήθηκε να γίνει Όχι. κάτι. Αφού δεν υπήρξαν λεφτά, έχουν συμβεί δύο πράγματα. Ένα. Έχει υποστεί το δημόσιο βλάβη ότι έχασε 66 εκατομμύρια ευρώ που έχει προϋπολογίσει. Και δεύτερον, εάν έχει κάνει απόπειρα λαθρεμπορίου, αυτό είναι από μόνο το αδίκημα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ δεν κατάφερε να κάνει λαθρεμπόριο, δεν έχει κάνει αδίκημα. Ναι. Εσείς ζητάτε να έρθει να καταθέσει ο κύριος Κυριακίδης. Εμείς είπαμε, αφού δεν έχει αποδείξει ο Παπαδόπουλος, α φωνάξουμε στην Επιτροπή Εξοπλισμών και διεκκλινάνε το θηρόν για να μην πείτε να διαρρεύσουν κρίσιμα κρατικά μυστικά. Α καλέσουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Κυριακίδη και τον κύριο Πρέσβη και τον κύριο Πρόξενο και όποιον άλλο βάλε ο κύριο Καμένο και ο κύριο Τσίπρα. Αυτή φυσικά ούτε καν το συζητήσαν αυτό να το κάνουν. Γιατί δεν το συζητάνε αυτό να το κάνουν? Γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ταξία, δεν θέλουν να μιλήσουν. Δεν θέλουν να μιλήσουν. Αφού είναι προφανές ότι σκοτίζουν την υπόθεση. Δεν θα την γλιτώσουν. Γιατί όπως είπε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία όταν αλλάξουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί και θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Θα κάνουν εξαρτική για αυτό το θέμα. Και όλοι αυτοί που σας προείπα θα κληθούν στη Βουλή. Όλοι αυτοί θα κληθούν. Παραμένει στο δεν τραπέζι. Δεν θα κληθώσει δηλαδή ο Τσίπρας από αυτό. Απλώς από σήμερα μπήκε ο Τσίπρας στο κάδρο. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Μέχρι σήμερα ήταν ο Καμένος. Τώρα πιάνει και οι δυο τους μαζί από κοινού. Ταγκώ. Και παραμένει και η πρόταση μορφή στο τραπέζι, αν χρειαστεί. Αυτό θα γίνει, αυτό θα κληθεί, αν και εφόσον αναλόγω στι εξελίξει του θέματος. Γιατί ξέρετε, η πρόταση μορφή. Μπορεί να γίνει μια ευκαιρία πάνω να σφίγγαμε ότι είναι δυνατή που είμαστε. Μα εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι αυτοί για να κάνουν την καρέκλα ψηφίζουν τα πάντα. Εδώ ψηφίζαν υπερταμία, ενώ ήταν υποτίθεται κομμουνιστές και αντιμνημονιακοί. Και την πώληση όπλων. Στη Σαουδική Αραβία. Τι είπατε? Και την πώληση όπλων, αν και τώρα αντιδρούν. Και την πώληση όπλων, την οποία τώρα θυμηθήκαμε ότι για ανθρωπιστικού λόγου δεν θέλουν. Αυτό το για ανθρωπιστικού λόγου δεν θέλουν που θυμηθήκανε τώρα είναι για να δικαιολογήσουν αργότερα την ακύρωση συμφωνία και τη ζημία του ελληνικού δημοσίου και να μην κατηγορηθεί για ψηφίδα τα μέλη, αλλά να λένε εμεί την ακυρώσαμε για ανθρωπιστικού λόγου. Κατάλαβα την πονηριά ποια είναι. Αναδείξατε και μια άλλη υπόθεση, την οποία δεν βλέπω να την αναδεικνύεται τώρα τα τελευταία 24 ώρα, που είχε να κάνει με τις βόμβες, τις αεροπορικές, από το 2015. Και εκεί υπήρξαν χρήματα και εκεί υπήρξε καθυστερημένη απόφαση του Κησέα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τελόγλου. Ναι. Εκεί πέρα θα επιμείνετε ή... Όλα μια υπόθεση είναι.
Στην πραγματικότητα η εμπλοκή του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίο ρίξε τον παρόν, δεν έχει εξαφανιστεί, δεν λέει κουβέντα, δεν έχει κάνει μια δήλωση, δεν έχει κάνει ένα tweet, δεν έχει κάνει ένα δικηγόρο, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει εξαφανιστεί, δεν έχει ανοίξει, δεν έχει κάνει. Για ποιο λόγο, και προφανώ ο άνθρωπο καταλαβαίνει να πλέξει. Αυτό ο λόγο. Ναι. Ωραία. Θα τα παρακολουθούμε. Θα τα παρακολουθούμε και περιμένουμε και του κυρίου Λοβέρδου την υπερότηση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη.